Κατά Λουκά, κεφάλαιο 20. Και θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στο στίχο 9. Και άρχισε να λέει στον λαό τούτη την παραβολή. Κάποιος άνθρωπος φύτεψε έναν αμπελώνα και τον μίσθωσε σε γεωργούς και αποδήμησε για πολύ καιρό. Και κατά τον καιρό των καρπών απέστειλε στους γεωργούς ένα δούλο για να του δώσουν από τον καρπό το αμπελώνα. Οι γεωργοί όμως, αφού τον έδιραν, τον εξαπέστειλαν αδιανών. Απέστειλε και πάλι έναν άλλον δούλο. Πλην αυτοί, αφού έδιραν και εκείνον και τον ατίμασαν, τον εξαπέστειλαν αδιανών. Και απέστειλε ξανά έναν τρίτον. Εκείνοι όμως, αφού τον πλήγωσαν και αυτόν, τον έδιωξαν. Και ο κύριος του αμπελώνα είπε: «Τι να κάνω? Ας στείλω τον αγαπητό μου γιο. Ίσως αφού τον δουν οι γεωργοί θα ντραπούν». Όμως βλέποντας τον οι γεωργοί, συλλογίζονταν μέσα τους λέγοντας: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε ας τον φωνεύσουμε για να γίνει δική μας η κληρονομιά». Και βγάζοντας τον έξω από τον αμπελώνα, τον φώνευσαν. «Τι θα τους κάνει λοιπόν ο κύριος του αμπελώνα? Θα έρθει και θα εξοντώσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει τον αμπελώνα σε άλλους». Και όταν το άκουσαν, είπαν: «Μη γέννητο». Και εκείνος, κοιτάζοντας τους καλά, είπε σε αυτούς: «Τι λοιπόν είναι τούτο το γραμμένο? Η πέτρα που αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή έγινε ακρογωνιαία πέτρα. Καθένας που θα πέσει επάνω σε αυτή την πέτρα θα συντριφτεί. Επάνω δε σε όποιον πέσει, θα τον κατασυντρίψει». Τα τελευταία 3,5 χρόνια ο Ιησούς έχει κηρύξει κατά της ψευδοϊουδαϊκής θρησκείας, και φυσικά οι ηγέτες αυτής της θρησκείας είναι αρκετά νευριασμένοι μαζί του. Πολλή από τη διδασκαλία του φυσικά δεν έγινε στην Ιερουσαλήμ. Πολλή από τη διδασκαλία του έγινε στη Γαλιλαία και στα μέρη πέρα από τον Ιορδάνη. Οπότε όταν είναι έξω στην εξοχή δεν είναι τόσο εύκολο να τον αρπάξουν και να τον συλλάβουν. Αλλά τώρα ο Ιησούς είναι στην Ιερουσαλήμ, είναι στο επίκεντρο του Ιουδαϊσμού. Ο Ιησούς αυτή τη στιγμή έχει εισβάλει σε εχθρικά εδάφη και η εχθρότητα εναντίον του αυξάνεται ραγδαία, ειδικά με αυτά που λέει εδώ πέρα, και μέσα σε λίγες μέρες θα τον σκοτώσουν. Τώρα έχουμε ήδη δει τον Ιησού να εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ πάνω στο γαϊδούρι, καθώς ο κόσμος ζητοκράβγαζε και οι εχθροί του είχαν νευριάσει. Τον έχουμε δει να καθαρίζει το ιερό και οι θρησκευτικοί ηγέτες ήθελαν να το σκοτώσουν αμέσως εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν το έκαναν επειδή φοβόντουσαν τα πλήθη. Επειδή όσο να είναι, αυτή είναι η μειονότητα. Τα πλήθη είναι η πλειονότητα, οπότε λένε: «Προσέχουμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα». Και την περασμένη εβδομάδα, καθώς ξεκινήσαμε το κεφάλαιο 20, είδαμε ότι ο Ιησούς έχει επιστρέψει και είναι πάλι μέσα στο ιερό και διδάσκει το λαό. Αλλά καθώς διδάσκει το λαό, όλα τα μεγάλα κεφάλια, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, όλοι αυτοί που έχουν την εξουσία, έρχονται και του λένε: «Με ποια εξουσία κάνεις αυτά τα πράγματα που κάνεις?» Και αυτός βασικά τους ψιλοαγνοεί και γυρνάει και συνεχίζει και διδάσκει το λαό. Τώρα, αν εσύ ήσουν αυτός που έκανε κουμάντο, αν νομίζεις ότι όντως έχεις κάποια μεγάλη εξουσία και νομίζεις ότι ο Ιησούς είναι κατώτερό σου, και πας και τον ρωτάς σχετικά με την εξουσία του και αυτός εσένα σε αγνοεί, σε διαγράφει, θα νευριάσεις πάρα πολύ. Και αυτό είναι το γενικό πλαίσιο του σημερινού κειμένου. Φανταστείτε τον Ιησού και ένα τεράστιο πλήθος να τον ακούει καθώς διδάσκει. Έρχονται ένα σωρό άτομα που του λένε: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά?» Και αυτός δεν ασχολείται και επιστρέφει και ξαναδιδάσκει το λαό. Τώρα ο λαός τον ακούει, αλλά και οι αρχιερείς και οι γραμματείς τον ακούνε επίσης. Και μόλις τους πρόσβαλες, και όχι μόνο τους πρόσβαλες, αλλά μετά πας και λες μια παραβολή που έχει να κάνει με αυτούς και την καταστροφή τους. Οπότε γίνεται το εξής. Υπάρχουν δύο παράλληλα κείμενα στο κατά Ματθαίο και το κατά Μάρκο, και ειδικά στο κατά Ματθαίο υπάρχουν πολλές περισσότερες λεπτομέρειες, οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι θα κοιτάμε και από εκεί πέρα τι λέει. Μακάρι να είχαμε δίπλα-δίπλα το Ματθαίο με το Μάρκο για να τα βλέπαμε, αλλά θα σας λέω τι λέει το Ματθαίο. Αλλά ας κοιτάξουμε τι λέει η παραβολή. Να δούμε τι λέει. Μιλάει στο λαό, στο στίχο 9, και άρχισε να λέει στον λαό τούτη την παραβολή.
Κάποιος άνθρωπος φύτεψε έναν μπελώνα και τον μίσθωσε σε γεωργούς και αποδήμησε για πολύ καιρό. Ωραία. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος φυτεύει έναν μπελώνα. Στο Κατά Ματθαίο δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι έκανε στον αμπελώνα. Έχτισε ένα φράχτη γύρω του, έφτιαξε ένα πύργο, έφτιαξε και ένα πατητήρι μέσα. Γενικώς το έφτιαξε πολύ ωραία. Γενικώς έκανε μεγάλη προσπάθεια για να φτιάξει αυτό τον αμπελώνα. Έβαλε το φράχτη ολόγυρα για να μην μπαίνουν άγρια ζώα και να τρώνε τους καρπούς. Έφτιαξε τον πύργο για να μπορείς να στέκεσαι πάνω και να βλέπεις μήπως έρθει κάποιος κλέφτης. Και γενικώς φροντίζει πάρα πολύ καλά αυτό τον αμπελώνα. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Ιησούς εδώ πέρα ήταν κάτι που ήταν σχετικά κοινό στο Ισραήλ. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που είχαν κάποιο κομμάτι γης και δεν θέλανε να γίνουν γεωργοί, οπότε τον νοικιάζανε σε άλλους. Μπορεί να ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σχετικά πλούσιοι και μένανε στο εξωτερικό, οπότε νοικιάζανε τη γη τους, την προετοιμάζανε και μετά την νοικιάζανε σε γεωργούς. Ήταν γενικώς μια καλή συμφωνία. Φτιάχνανε κάποιο συμφωνητικό, κάποιο συμβόλαιο και τον νοικιάζανε για κάποια χρόνια. Λοιπόν, συνήθως το νίκι ήταν ένα ποσοστό των καρπών έβγαζες. Και αν ήσουν εσύ ο Γεωργός, αν δούλευες σκληρά και έβγαζες πολλούς καρπούς, τότε θα μπορούσες να κρατήσεις και πολλούς καρπούς. Οπότε ήταν μια καλή συμφωνία για όλους. Είναι ένα πολύ γνωστό σκηνικό που παρουσιάζει εδώ πέρα στους Ιουδαίους. Ωραία, λοιπόν, στίχος 10. Στο στίχο 10 είναι το πρώτο σοκ της ιστορίας. Λέει και κατά τον καιρό των καρπών απέστειλε στους γεωργούς ένα δούλο για να του δώσουν από τον καρπό το αμπελώνα. Οι γεωργοί όμως, αφού τον έδιραν, τον εξαπέστειλαν αδιανών. Οπότε έρχεται ο δούλος για να παραλάβει για τον ιδιοκτήτη αυτό που είναι χρωστούμενο από τον νόμο, βάσει συμβολέου, έρχεται να πάρει τον νίκη. Αλλά αυτοί τον δέρνουν. Φανταστείτε εσείς να έχετε ένα σπίτι ή έναν αμπελώνα ή κάτι τέτοιο και στέλνετε κάποιον να πάρει τον νίκη. Και όχι μόνο δεν σας πληρώνουν, αλλά δέρνουν αυτόν που στείλατε. Αυτό δεν είναι απλά αγενές. Αυτό είναι παράνομο. Εντάξει, αυτό είναι εγκληματικό. Ο σκοπός του Ιησού, καθώς λέει αυτή την ιστορία, είναι να σοκάρει τους ακροατές του. Να εξοργιστούν, να πούνε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι παράλογη. Τώρα, και σχεδόν το ίδιο σοκαριστική είναι η απάντηση του ιδιοκτήτη. Είναι... Δεν φωνάζει τις αρχές, δεν φωνάζει την αστυνομία. Είναι πολύ υπομονετικός, είναι πολύ πιο ευγενικός μαζί τους από ό,τι θα έπρεπε. Τους φέρεται καλύτερα από ό,τι τους αξίζει. Και απλώς στέλνει άλλο έναν δούλο για να πάρει τον νίκη. Στίχος 11. Απέστειλε και πάλι έναν δούλο. Πλην αυτοί, αφού έδιραν και εκείνον και τον ατίμασαν, τον εξαπέστειλαν αδιανό. Ξανά το ίδιο πράγμα. Στίχος 12. Και απέστειλε ξανά ένα τρίτο. Και εκείνοι όμως, αφού πλήγωσαν και αυτόν, τον έδιωξαν. Κάνουν συνεχώς το ίδιο πράγμα. Αν διαβάσει το Κατά Ματθαίο, στέλνει και άλλους δούλους. Και λέει, όχι μόνο έδιραν αυτούς τους δούλους, αλλά κάποιους από αυτούς τους σκότωσαν ή κάποιους τους λιθοβόλησαν. Οπότε στίχος 13. Και ο κύριος του αμπελώνα είπε, τι να κάνω. Τι να κάνω. Είναι ερώτηση παγίδα αυτό. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά αν ήμουν εγώ, η υπομονή μου θα είχε εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό. Αλλά, λέει το εξής. Τι να κάνω, ας στείλω τον αγαπητό μου γιο. Αφού τον δουν οι γεωργοί, θα ντραπούν. Μπορεί αυτοί οι γεωργοί να μην συμπαθούν τους δούλους, ξέρω εγώ. Ίσως να μην σέβονται τους δούλους, αλλά αφού δούνε τον γιο μου, αυτόν θα το σεβαστούν. Η αρχαία λέξη είναι ντραπήσονται. Θα ντραπούνε. Όταν δούνε το γιο μου, σίγουρα θα ντραπούνε για αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει. Σίγουρα. Για να δούμε. Στίχος 14. Όμως βλέποντας τον οι γεωργοί, συλλογίζονταν μέσα τους, λέγοντας, αυτός είναι ο κληρονόμος. Ας τον φωνεύσουμε για να γίνει δικιά μας η κληρονομιά. Αυτό δεν είναι ατύχημα. Μιλάμε για φόνο εκ προμελέτης.
Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι ίσως οι γεωργοί εδώ πέρα σκέφτηκαν ότι ο πατέρας είχε πεθάνει. Επειδή προφανώς υπήρχαν κάποιοι νόμοι στο Ισραήλ εκείνο τον καιρό, όπου αν ο ιδιοκτήτης κάποιας γης πέθανε και δεν υπήρχε μετά κάποιος να το κληρονομήσει, τότε αυτοί που το νοικιάζανε είχαν τη δυνατότητα μέσω του νόμου κάπως να το πάρουν οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, μπορεί. Δεν ξέρω, μπορεί να είπανε ο πατέρας έχει πεθάνει, οπότε έχει μείνει μόνο ο γιος, ας τον σκοτώσουμε, να πάρουμε μέσα στην κληρονομιά. Δεν ξέρω, μπορεί. Και στο στίχο 15 λέει και βγάζοντας τον έξω από τον αμπελώνα, τον φώνευσαν. Τώρα, αν σκεφτείτε αυτή την ιστορία, εμείς το έχουμε ξαναδιαβάσει και το ξέρουμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που τα ακούνε για πρώτη φορά πρέπει να έχουν σοκαριστεί. Είναι παράλογο αυτό που γίνεται. Ολόκληρη αυτή την ιστορία ο Ιησούς την έχει σχεδιάσει ώστε να εξοργήσει αυτούς που ακούνε. Οπότε ο Ιησούς κάνει την εξής ερώτηση. Στη μέση του στίχου 15. Τι θα τους κάνει λοιπόν ο Κύριος του αμπελώνα? Υπάρχει μόνο μία λογική απάντηση. Υπάρχει μόνο μία απάντηση που να βγάζει νόημα σε αυτή την ερώτηση. Έχεις εδώ πέρα ένα σωρό ανθρώπους που σε έχουν εκλέψει, έχουν παραβιάσει τη συμφωνία που έχουν μαζί σου, έχουν σκοτώσει τους δούλους σου και τώρα έχουν σκοτώσει τον αγαπητό σου γιο. Τι νομίζετε ότι θα τους κάνει? Υπάρχει μόνο μία λογική απάντηση. Δεν ζητάμε τίποτα τρελό εδώ πέρα. Στο κατά Ματθαίο γίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι που δεν το βλέπουμε στο κατά Λουκά. Ο Ιησούς ρωτάει το πλήθος και τους λέει τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει. Και ο λαός που τον ακούει απαντάει και λέει το εξής. Κατά Ματθαίο 21, ο λαός απαντάει και λέει στον Ιησού τους κακούς με κακό τρόπο θα τους απολέσει. Και τον αμπελώνα θα τον μισθώσει σε άλλους γεωργούς που θα του αποδώσουν τους καρπούς στις εποχές τους. Οπότε καταλαβαίνουν. Λένε πρέπει να τους σκοτώσει, πρέπει να τους καταστρέψει αυτό που έκαναν. Και στο κατά Λουκά ο Ιησούς βασικά συμφωνεί μαζί τους και τους λέει ναι, αυτό θα κάνει. Στο στίχο 16 λέει θα έρθει και θα εξοντώσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει τον αμπελώνα σε άλλους. Τώρα, λέει, και όταν το άκουσαν, είπαν μη γέννητο. Μη γέννητο, να μη γίνει αυτό το πράγμα. Και λες, κάτσε μισό λεπτό. Τώρα, μόλις δεν είπαν ότι πρέπει να τους καταστρέψει, τώρα γιατί αντιλέγουν? Τι έγινε? Αυτό που έγινε είναι ότι τους έχει τραβήξει μέσα στην ιστορία. Τους λέει, τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνεις αυτούς τους απέσιους ανθρώπους? Και το απαντάνε, πρέπει να τους σκοτώσει. Και τους λέει ναι, αυτό θα κάνει. Και λένε όπα, κάτσε μισό λεπτό. Για περιμένω λίγο. Μόλις καταλάβαμε το νόημα της ιστορίας. Και λένε όχι, όχι, μισό λεπτό, περίμενε. Μη γίνεται, όχι, δεν θέλουμε να καταστραφούν και δεν θέλουμε να πάει αμπελώνα σε άλλους. Το κατάλαβαν. Κατάλαβαν το νόημα. Επειδή δεν είναι και τόσο δύσκολη παραβολή. Δεν είναι τόσο δύσκολη. Ποιο είναι το νόημα, ποιο είναι ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα? Ο Θεός. Είναι ξεκάθαρο, δεν τίθεται θέμα. Είναι ο Θεός. Και όλο αυτό το σύστημα του αμπελώνα εδώ πέρα με το φράχτη και που το φτιάχνει έτσι όλο ωραίο, αναφέρεται σε όλες τις ευλογίες που έδωσε ο Θεός στο Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Το έθνος του Ισραήλ χρώσταγε την ίδια του την ύπαρξη στο Θεό. Ξέρετε πόσα έθνη έχουν καταστραφεί από προσώπου γης, αλλά ο Θεός διατήρησε το έθνος του Ισραήλ. Γιατί? Επειδή είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι μέσω του σπέρματός του όλα τα έθνη του κόσμου θα ευλογηθούν. Τους διατήρησε γιατί μέσω αυτών θα ερχόταν ο Μεσσίας. Είχαν τεράστιες ευλογίες. Ο Θεός του είχε δώσει τον νόμο. Αλλά έθνη δεν είχαν τον νόμο. Ο νόμος ήταν μεγάλη ευλογία. Τα άλλα έθνη είχαν ένα σωρό ψεύτικους θεούς, τους δαίμονες. Και οι λαοί δεν ήξεραν τι ήθελαν οι θεοί τους από αυτούς. Έλεγαν, ας δοκιμάσουμε κάτι και θα δούμε. Αλλά ο Θεός είχε μιλήσει στο Ισραήλ. Τους είχε πει, θέλω να κάνετε αυτό, δεν θέλω να κάνετε εκείνο. Στους Ρωμαίους κεφάλαιο 9, ο Παύλος μιλάει για τις μεγάλες ευλογίες που είχε το Ισραήλ. Λέει, είχαν τις υποσχέσεις, είχαν τις διαθήκες, την νομοθεσία, τη λατρεία του Θεού. Είχαν τους πατέρες, ο ίδιος ο Χριστός ήρθε από αυτούς. Πόσες ευλογίες είχε το Ισραήλ. Γι' αυτά μιλάει εδώ πέρα, τον αναφέρει στον αμπελώνα. Οπότε ο Θεός είναι ο ιδιοκτήτης. Ο αμπελώνας
αναφέρεται στο Ισραήλ και όλες τις ευλογίες που έχουν δοθεί. Τι είναι οι γεωργοί? Οι γεωργοί είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους είχε δοθεί η επιστασία πάνω στα αυτά που είχε δώσει ο Θεός στο Ισραήλ. Μιλάμε για αρχιερείς και ηγέτες του Ισραήλ, αυτοί που έπρεπε να διδάξουν το λαό. Είχαν την ευθύνη να προστατεύσουν το λαό του Θεού και τη λατρεία του Θεού. Αλλά έκαναν απαράδεκτη δουλειά, οπότε ο Θεός τι έκανε? Έστειλε υπηρέτες. Ο Θεός έστειλε τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη για να καλέσουν το λαό να επιστρέψει στο Θεό. Καλούσαν τους ανθρώπους να μετανοήσουν, καλούσαν τους Ισραηλίτες να παρουσιάσουν καρπούς για το Θεό. Αλλά κάθε φορά που ερχόντουσαν οι προφήτες, τι έκαναν οι Ισραηλίτες? Τους σκότωναν. Τους σκότωναν, τους καταδίωκαν και τους σκότωναν. Αν κοιτάξουμε την ιστορία του Ισραήλ, είναι μια μακροσκελής ιστορία των προφητών να σκοτώνονται από το λαό τους. Στις Πράξεις κεφάλαιο 7, ο Στέφανος μιλάει στους θρησκευτικούς ηγέτες και τους λέει: ποιον από τους προφήτες οι πατέρες σας δεν καταδίωξαν και δεν σκότωσαν? Αυτό κάνετε. Πάντα αυτό κάνετε. Και φυσικά οι ηγέτες στον καιρό του Ιησού συνεχώς έλεγαν: αν είχαμε ζήσει στον καιρό των πατεράδων μας, δεν θα είχαμε σκοτώσει προφήτες. Εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Είναι πολύ εύκολο να δείχνουμε κάθε φορά που οι Ιουδαίοι σκότωσαν τους προφήτες και τους απεσταλμένους. Αλλά αυτά τα λόγια μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους άπιστους που αρνούνται το Λόγο του Θεού. Δεν αρνήθηκε μόνο το Ισραήλ το Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι σήμερα απορρίπτουν το Λόγο του Θεού. Τους το λες και το απορρίπτουν. Να σας πω γιατί γίνεται αυτό. Γίνεται το εξής. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού και το ξέρουν. Και προς Ρωμαίους κεφάλαιο 1 λέει ότι όλοι οι άνθρωποι ξέρουν ότι υπάρχει Θεός επειδή βλέπουν τη δημιουργία γύρω τους. Και ξέρουν ότι υπάρχει Θεός. Αλλά αυτό που κάνουν είναι ότι παίρνουν αυτή τη γνώση του Θεού και την κατακρατούν. Δεν θέλουν να πιστέψουν στο Θεό. Οπότε ή θα αρνηθούν την ύπαρξή του και θα πούνε: όχι, δεν έχω δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού, είμαι ένα ζώο. Απλά έχω εξελιχθεί περισσότερο από τα υπόλοιπα ζώα. Και θα πούνε: όχι, ο Θεός δεν είναι δημιουργός. Ο Θεός δεν έχει δημιουργήσει τα πάντα. Όλα έχουν γίνει κατά τύχη. Ή θα κατακρατήσουν τη γνώση που έχουν του αληθινού Θεού και θα βγάλουν ένα νέο Θεό από τη φαντασία τους. Και αυτό που γίνεται είναι περνάνε όλη τους τη ζωή κατακρατώντας αυτή τη γνώση. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε στον αληθινό Θεό. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε. Και μερικές φορές πείθουν τους εαυτούς τους: δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Οπότε όταν έρθει κάποιος και τους μιλήσει για τον Θεό, για τον αληθινό Θεό, εξοργίζονται. Περνάω ολόκληρη τη ζωή μου προσπαθώντας να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν υπάρχει Θεός και τώρα μου έρχεσαι εσύ και μου λες ότι υπάρχει. Μου μιλάς για τον Θεό, για την αμαρτία, για την οργή, για το Ευαγγέλιο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα ακούσω. Αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν τον Θεό, δεν μπορούν να τον καταδιώξουν, δεν μπορούν να τον πληγώσουν. Οπότε σκοτώνουν τον αγγελιοφόρο. Έτσι γίνεται. Έτσι γινόταν από την αρχή του κόσμου, από τότε που ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, μέχρι και σήμερα. Και αυτό είναι που γινόταν στην ιστορία του Ισραήλ. Ο Θεός τους έστελνε αγγελιοφόρους και αυτοί έλεγαν: όχι, δεν τους θέλουμε. Και τους σκοτώνανε. Οπότε αυτή είναι η ιστορία μέχρι αυτό το σημείο. Ο Θεός έχει ευλογήσει το Ισραήλ και έχουμε τους θρησκευτικούς ηγέτες οι οποίοι θα έπρεπε να προστατεύουν το έθνος, αλλά έχουν κάνει απέσια δουλειά και ο Θεός έχει στείλει προφήτες, τους σκοτώνανε και τελικά ο Θεός στέλνει τον αγαπητό του Υιό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και θέλω να δείτε κάτι ενδιαφέρον μες στην ιστορία. Στο στίχο 14 λέει: όμως βλέποντάς τον οι γεωργοί συλλογίζονταν μέσα τους λέγοντας: αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε ας τον φωνεύσουμε. Είναι ενδιαφέρον ότι όταν τον βλέπουν δεν λένε ποιος είναι αυτός. Δεν τον ξέρουμε. Λένε: αυτός είναι ο Υιός. Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ξέρουν ποιος είναι και θέλουν να τον σκοτώσουν. Και ξέρετε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο Ισραήλ, θρησκευτικοί ηγέτες, που ήξεραν πολύ καλά ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Αλλά και πάλι τον σκότωσαν. Να σας το δείξω, είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να πάτε στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 12. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 12 και στίχο 42.
Λέει, όμως και από τους άρχοντες, πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν. Εν τούτης, εξαιτίας των Φαρισαίων, δεν ομολογούσαν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, επειδή αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο παρά τη δόξα του Θεού. Ωραία πίστη είχαν. Πιστεύουμε στον Ιησού, αλλά... Εντάξει, θα το πω σε κανέναν, δεν θα χάσω και τη δουλειά μου και τη θέση μου εξαιτίας του. Οπότε αν θέλετε να τον σκοτώσετε, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ξέρουμε ότι είναι ο Μεσσίας. Αλλά, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι λίγο άβολο για μας, οπότε δεν πειράζει, ώστε ξεφορτωθούμε. Απίστευτο. Οπότε, αφού οι γεωργοί σκοτώνουν τον Υιό, τι θα γίνει? Λέει, θα καταστραφούνε. Και ο αμπελώνας θα δοθεί σε άλλους. Καταστροφή για την οποία αναφέρεται μπορεί να έχει να κάνει με το 70 μετά Χριστό, αλλά είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Αυτοί που αρνούνται τον Ιησού, η καταστροφή τους θα είναι αιώνια. Τι εννοεί όμως όταν μιλάει τον αμπελώνα και λέει ότι θα δοθεί σε άλλους? Τι εννοεί? Στο κατά Ματθαίο, ο Ιησούς το εξηγεί λίγο καλύτερα. Στο κατά Ματθαίο λέει «Βασιλεία του Θεού». Η Βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί από σας και θα δοθεί σε έθνος που κάνει τους καρπούς της. Αυτή είναι η εξήγηση του Ιησού. Η Βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί από σας και θα δοθεί σε ένα έθνος που θα παράγει καρπούς. Οπότε όλα αυτά τα προνόμια και ευλογίες που ο Θεός έχει δώσει στο Ισραήλ θα τα πάρει και θα τα δώσει σε ένα άλλο έθνος. Ποιο έθνος? Τι εννοεί, θα τα πάρει από το Ισραήλ και θα τα δώσει στην Ελλάδα? Ή στη Βουλγαρία, ή στις Φιλιππίνες? Αυτό εννοεί ότι θα τα πάρει και θα τα δώσει σε ένα άλλο έθνος? Όχι. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 2, στίχος 9. Ο Πέτρος απευθύνεται σε χριστιανούς, στους εκλεκτούς. Τους λέει, εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, άγιο έθνος. Οι πιστοί στον Ιησού Χριστό είναι το άγιο έθνος που λαμβάνουν τις υποσχέσεις. Για αιώνες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοιτάζαν αυτό το κείμενο και λέγανε, σημαίνει ότι όταν λέει ότι ο αμπελώνας θα πάρθει από αυτούς και θα δοθεί σε άλλους, σημαίνει έξω οι Ισραηλίτες, μέσα τα έθνη. Αλλά δεν εννοεί αυτό. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι Ισραηλινοί είναι έξω και όλοι οι εθνικοί είναι μέσα. Δεν εννοεί αυτό. Επειδή οι Ισραηλινοί σώζονται όπως σώζονται και οι εθνικοί. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν είναι μια εκκλησία εθνικών. Συμπεριλαμβάνει όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, είτε Ιουδαίοι είτε εθνικοί. Δεν υπάρχει διαφορά. Οπότε αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού, η οποία θα αφαιρεθεί από τους άπιστους της Παλαιάς Διαθήκης και θα δοθεί σε πιστούς της Νέας Διαθήκης. Να κάνουμε ένα γρήγορο μάθημα. Ένα γρήγορο μάθημα σχετικά με την Παλαιά και τη Νέα Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Συνθήκη, ποιος ήταν μέλος αυτής της Παλαιάς Διαθήκης? Πώς γινόσουν μέλος της Παλαιάς Διαθήκης? Πώς? Ναι, βασικά από τη γέννησή σου. Αν ήσουν Εβραίος, ανήκεις στη Διαθήκη. Αν ήσουν αγόρι, την 8η ημέρα σου κάναν την περιτομή και τέλος, αυτό ήταν. Είσαι ένα από τα μέλη της Διαθήκης, τελείωσε. Αν ήσουν κορίτσι δεν έκανες περιτομή, αλλά γεννήθηκες από περιτιμημένο άντρα, οπότε τελείωσε, είσαι μέρος της Διαθήκης κι εσύ. Και το πρόβλημα με αυτό είναι το εξής, ότι αυτό που γίνεται είναι ότι καταλήγεις να έχεις χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αυτή τη συνθήκη με το Θεό, αλλά είναι άπιστοι. Δεν πίστευαν στον πραγματικό Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη έχεις μόνο μια χούφτα ανθρώπων, το υπόλοιπο που όντως πιστεύει στο Θεό. Ενώ έχεις χιλιάδες ανθρώπους που είναι μέρος αυτής της Διαθήκης, αλλά είναι δωλολάτρες. Και γι' αυτό η Νέα Διαθήκη, μας λέει η Επιστολή προς Εβραίους, είναι καλύτερη από την Παλαιά. Επειδή όλοι που ανήκουν στη Νέα Διαθήκη είναι πιστοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας το δείξω. Πηγαίνετε παρακαλώ προς Εβραίους. Προς Εβραίους κεφάλαιο 8. Και ξεκινάμε στο στίχο 7. Ο συγγραφέας λέει, επειδή αν εκείνοι οι πρώτοι ήτανε άμεμπτοι, δεν θα υπήρχε ανάγκη να ζητηθεί τόπος για μια δεύτερη. Σωστά, αφού αν η Παλαιά Διαθήκη ήταν τέλεια, γιατί να χρειαστούμε νέα? Και μετά μας διαβάζει από τον Ιερεμία, το μεγαλύτερο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη.
Στίχος 8. Επειδή κατηγορώντας τους λέει, προσέξτε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα πραγματοποιήσω μια καινούργια διαθήκη πάνω στον οίκο Ισραήλ και πάνω στον οίκο Ιούδα. Όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα προς τους πατέρες τους κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω έξω από τη γη της Αιγύπτου, δεδομένου ότι αυτοί δεν έμειναν στη διαθήκη μου και εγώ τους παραμέλησα, λέει ο Κύριος. Επειδή αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο του Ισραήλ ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος. Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους και θα τους γράψω πάνω στην καρδιά τους και θα είμαι σε αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι σε μένα λαός. Και δεν θα διδάσκουν κάθε ένα στο πλησίο του και κάθε ένα στον αδελφό του, λέγοντας γνώρισε τον Κύριο, για το λόγο ότι όλοι τους θα με γνωρίζουν, από μικρό μέχρι μεγάλο. Γιατί έτσι? Επειδή στην Παλαιά Διαθήκη είχες κάποιους λίγους που πιστεύανε και οι υπόλοιποι ήταν ειδωλολάτρες. Και έπρεπε να τους λες να πιστέψουν στο Θεό επειδή δεν πιστεύανε στο Θεό. Ανήκανε στη Διαθήκη, αλλά δεν πιστεύανε στο Θεό. Αλλά όλα τα μέλη της καινούργιας Διαθήκης πιστεύουν στο Θεό. Επειδή γίνεσαι μέλος αυτής της Διαθήκης μέσω της πίστης, όχι μέσω της γέννησής σου. Στίχος 12. Επειδή θα είμαι ελεήμονα στις αδικίες τους και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους, δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Λέγοντας όμως καινούρια, είναι παλαιωμένη η πρώτη. Αυτό δε που παλαιώνει και γερνάει είναι κοντά σε αφανισμό. Πολλά από τα μέλη της Παλαιάς Διαθήκης ήταν άπιστοι και αρνούνταν τον Θεό, αλλά τα μέλη της Καινής Διαθήκης είναι οι Ιουδαίοι και Εθνικοί που πιστεύουν στον Χριστό. Πάμε πίσω στο Καταλουκά 20 και για να κλείσουμε. Ο Ιησούς έχει πει ότι ο αμπελώνας θα πάρθει και θα δοθεί σε άλλους. Οι Ιουδαίοι τον κατάλαβαν και είπαν όχι, όχι, να μην γίνει αυτό. Και στο στίχο 17 τους απαντάει και τους λέει, και εκείνος κοιτάζοντάς τους καλά είπε σε αυτούς, τι λοιπόν είναι τούτο το γραμμένο? Η πέτρα που αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή έγινε ακρογωνιαία πέτρα. Καθένας που θα πέσει επάνω σε αυτή την πέτρα θα συντριφτεί. Επάνω δε σε όποιον πέσει θα τον κατασυντρίψει. Ο Ιησούς τώρα δίνει ένα γρήγορο παράδειγμα. Βασικά είναι το ίδιο μάθημα που μόλις έκανε στην παραβολή, απλά χρησιμοποιεί μια διαφορετική μεταφορά. Πριν μίλησε για έναν ιό ο οποίος είχε απορριφθεί, τώρα μιλάει για μια πέτρα η οποία απορρίπτεται και αναφέρεται στο Ψαλμό 118. Ποιος είναι η πέτρα? Ο Ιησούς είναι η πέτρα που απορρίπτεται. Ποιοι είναι αυτοί που οικοδομούν και απορρίπτουν την πέτρα? Οι θρησκευτικοί ηγέτες. Φανταστείτε το εξής: έχουμε τους θρησκευτικούς ηγέτες οι οποίοι προσπαθούν να χτίσουν ένα κτίριο. Προσπαθούν να χτίσουν το δικό τους οίκο. Προσπαθούν να χτίσουν το δικό τους θρησκευτικό σύστημα. Και έρχεται ο Ιησούς και παίρνουν αυτή την πέτρα και λένε, να δω αν αυτή η πέτρα κάνει για το κτίριό μου. Και τον κοιτάνε και τον εξετάζουν και λένε, όχι, δεν μας κάνει. Δεν ταιριάζει με τον τρόπο που θέλω να είναι η θρησκεία μου. Δεν ταιριάζει με τα σχέδιά μου. Δεν ταιριάζει με το πώς θα ήθελα να είναι το κτίριο. Οπότε τον απορρίπτουν. Αλλά ο Ιησούς λέει ότι αυτή η πέτρα που απορρίφθηκε, αυτή έχει γίνει η ακρογωνιαία πέτρα. Πάνω σε αυτόν θα χτιστεί η πραγματική λατρεία του Θεού. Πάνω σε αυτόν θα χτιστεί η πραγματική εκκλησία του Θεού. Αυτός είναι η πέτρα και αν έρχεται σε σύγκρουση με αυτή την πέτρα, θα καταστραφείτε. Λέει, κοιτάξτε, άμα σας πάρω και σας ρίξω πάνω σε μια μεγάλη σκληρή πέτρα, ποιος νομίζετε ότι θα σπάσει, εσείς ή η πέτρα? Εσείς θα σπάσετε. Αν πάρω αυτή τη μεγάλη πέτρα και τη ρίξω επάνω σας, ποιος θα σπάσει? Εσείς θα σπάσετε. Εάν έρθετε σε σύγκρουση, εάν εναντιωθείτε με τον Ιησού Χριστό, εσείς θα χάσετε, όχι αυτός. Οπότε, για να κλείσουμε, στο στίχο 19, λέει και οι αρχιερείς και οι γραμματείς ζήτησαν να βάλουν τα χέρια επάνω του κατά την ίδια εκείνη την ώρα. Όμως φοβήθηκαν τον λαό επειδή κατάλαβαν ότι προς αυτούς είπε τούτη την παραβολή. Τι έξυπνοι που ήταν. Ξέρετε τι είναι φοβερό εδώ πέρα? Ότι ο Ιησούς μόλις έχει προφητεύσει ότι θα τον σκοτώσουν. Και αντί για να πούνε πω απίστευτο, ο Ιησούς ξέρει τι σκεφτόμαστε, πρέπει να είναι ο Μεσσίας, λένε ναι, πρέπει να τον σκοτώσουμε. Το ξέρουμε ότι το προφήτευσε, αλλά πρέπει να τον σκοτώσουμε ούτως ή άλλως. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Οπότε ποιο είναι το μάθημα για μας? Το μάθημα είναι, θα εμπιστευτούμε τον Χριστό ή θα τον απορρίψουμε, όπως αυτοί εδώ οι άνθρωποι? Αυτό είναι το μάθημα ολόκληρης της Γραφής.
ή θα απορρίψουμε αυτή την πέτρα, τον Χριστό, και μετά θα μας συντρίψει, ή θα πιστέψουμε στον Χριστό, θα μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας και θα ενωθούμε με Αυτόν, θα γίνουμε μέρος του σώματός Του, μέρος της Εκκλησίας Του, η οποία είναι χτισμένη πάνω στον Ιησού Χριστό, την ακρογωνιαία πέτρα. Και θα σταθούμε πάνω σε Αυτόν. Ο Ιησούς είχε ήδη πει ότι ο σοφός άνθρωπος χτίζει το σπίτι του πάνω στο βράχο και όταν έρθουν τα κύματα δεν θα σαλευτεί, δεν θα κουνηθεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.